Γυμνασίου Φασάλων και του πρώτου Γενικού Λυκείου Φασάλων, εκπρόσωποι φορέων της πόλης μας, εκπρόσωποι συλλόγων της πόλης μας, Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος Δέλτα Μητέρηδα, Επιμορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ιδρυτρίου, Σύλλογοι Γυναικών Αγίου Γεωργίου, Αμπελιάς, Αχιλλείου Ιθέτιδα, Βαλμακούς, Επιδρίου Μελίνα, Κρίνης, Βασιλή, Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σκοπιάς, Σύλλογος Δόκιου Φρασάλων Ενιπέας, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Βρυσιών Ιδρυσίδα, Πολιτιστική Σύλλογη Αμφούσας, Ασποποτάμι Λιπινίτσα, Χαλικίου, Σαρακατζανέων, Τσουμέρκα, Βασιλή, Σιτοχώρου, Ναρκακίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρεσετών Επαρχίας Φασάλων και ο Σύλλογος Αγιθεατών Επαρχίας Φασάλων Παναγία Ισπηλιώτισσα. Καλώς ήρθατε στη σημερινή μας εκδήλωση. Σας καλωσορίζω από καρδιά στη σημερινή παρουσίαση βιβλίου του αξιόλογου, πολυτάλαντου και πολυγραφότατου υπηρώτη συγγραφέα κυρίου Θοδωρή Δέρτου, τον οποίο έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε απόψε μαζί μας. Καλώς ήρθατε με ένα ζεστό χειροκρότημα. Κύπρος, πολύπαθο πονεμένο νησί. 50 χρόνια από την κατοχή. 50 χρόνια από το βουβό θάνατο καρδιάς. 50 χρόνια στο παρόν, σημάδι φωτιάς, στα λόγια των ηρώων του βιβλίου, στα λόγια των πραγματικών ηρώων Κυπρίων αδερφών μας. Κυρίες και κύριοι, ένα νέο συναρπαστικό ταξίδι μας προσφέρει ο συγγραφέας Θεόδωρος Δεύτος μέσα από τις σελίδες του νέου βιβλίου του, ενδέκατου στη σειρά με τίτλο «Τα δάκρυα στέρεψαν». Ταξίδι σε τόπους γεμάτους πόνο, γεμάτους Ελλάδα. Εκείνη την Ελλάδα του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα που παλεύει να κλείσει τις πληγές της από τον Μεγάλο Πόλεμο και τον αδελφοκτόνο εμφύλιο που ακολούθησε. Τα πάθη ακόμη ζωντανά και τα όνειρα για προκοπή, ειρήνη, δικαίωση και ανεξαρτησία μονόδρομος. Οι ήρωές μας, ο Χρήστος, η Μαργαρίτα, ο Ευαγόρας, ο Μουράτ, απλοί καθημερινοί άνθρωποι, μας παίρνουν από το χέρι και βαδίζουμε μαζί τους στους δρόμους των σπουδών, της επαγγελματικής ανέλυξης, του έρωτα, του αγώνα εναντίον της Βρετανικής απεικιοκρατίας και εν τέλει της προδοσίας. Και όσο κακοτράχαλοι και αδιάβατοι ανοίγονται μπροστά τους αυτοί οι δρόμοι, τόσο το μεγαλείο της ψυχής τους φωτίζει το διάβα τους. Ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο εξελίσσεται η πλοκή του μυθιστορήματος του κυρίου Δεύτου, που αν και μυθοπλασία δεν είναι λίγες οι φορές που θα σταθούμε έκπληκτοι μπροστά στην αλήθεια του. Την αλήθεια των όσων ακολούθησαν τον εμφύλιο στον τόπο μας, ταλανίζοντάς τον για δεκαετίες και εμποδίζοντας την πορεία προς τα μπρος, τη συνεννόηση, την αδελφοσύνη, την προκοπή. Η Ομόνια χτίζει σπίτια και η Διχόνια τα γκρεμίζει, λέει ο λαός μας. Την αλήθεια του αγώνα των Κυπρίων αδελφών μας για απελευθέρωση από τον αθλητικό ζυγό, το πάνδυτο αίτημα για ένωση με τη μητέρα Ελλάδα, για απαλλαγή από τη βαρβαρότητα των απεικιοκρατών, θαρώ πως έχει στόχο να αναδείξει ο κύριος Δεύτος. Διαβάζει απόσπασμα του βιβλίου από τις σελίδες 179 και 180 ο αντιπρόεδρος των τόπιων επαρχίας Φασάλων Ενιπέας, Σοκράτης Αληφτήρας. Δεν αφήνει και αυτό, για δώσε μου και εγώ αυτό. Ακούγεται, αν ξέρει. Κάνω στο φωτάκι. Ναι. Εντάξει. Τον προβληματισμό του Ευαγόρα διέκοψε ο ήχος του κουδουνιού που ήχησε στα αυτιά του παράτερα και τον ανησύχησε. Το ποιος θα μπορούσε να ήταν, άρχισε να τον προβληματίζει. Ο Χρήστος άνοιξε την πόρτα και αμέσως το πρόσωπο του Ευαγόρα βρήκε το χαμόγελό του. Ήταν ο συναγωνιστής και συμπατριώτης του, ο Δάφνης Τρουσιώτης από τη Λεμεσό, που κρατούσε περί χαρής μια κυπριακή εφημερίδα. Αφού αντάραξαν κάποιες τυπικές κουβέντες για την πορεία της υγείας του Ευαγόρα, ο Δάφνης δεν κρατιόταν. Κάτι σημαντικό ήθελε να πει, αλλά η παρουσία του Χρήστου τον προβλημάτιζε. «Τι έχεις και είσαι νευρικός?» ρώτησε ο Ευαγόρας. Ο Δάφνης του έδειχνε με νόημα την εφημερίδα, αλλά δίσταζε να αρχίσει.
Έχεις κάτι να μου πεις. Πες το, ρε. Ο Χρήστος είναι αδερφός. Πραγματικά και μεταφορικά. Η Μαργαρίτα που γνώρισες είναι αδερφή του. Πες το, μωρέ, Ευαγόρα. Εδώ και ώρα είμαι σαν αμένα κάρβουνα, αδερφάκι μου. Σου έφερα μια εφημερίδα για να σου διαβάσω το λόγο του Μακάριου στη Φανερωμένη. Τι έγινε στη Φανερωμένη? Έγινε δέηση και στη συνέχεια μίλησε ο Μακάριος, καθώς χιλιάδες λαού πήγαν να τον ακούσουν. Ο Δάφνης άνοιξε την εφημερίδα και άρχισε να διαβάζει με φωνή που άλλοτε παλόταν από εθνική περηφάνεια και άλλοτε ράγιζε από τα υψηπετή μηνύματα του Μακάριου. Ισπάνδημον δέησιν συνήλθομεν σήμερον εις τον ιερό τούτων χώρων Έλληνες αδερφοί. Και του Κυρίου δεηθέντες είναι αλαλήσει αγαθά εις τα σακοάς των δυναστών μας. Διαδηλούμεν συγχρόνως τη σταθεράν απόφαση να διαρρήξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε ένα φημόν των ζυγών αυτών. Κύπριοι αδελφοί, στόμεν καλός, ουδείς ας οροδίσει, ουδείς ας προδώσει τα σαρχάς και τας πεπιθήσεις του. Είμαστε Έλληνες και μετά των Ελλήνων επιθυμούμε να ζήσουμε. Υπό τους ιερούς αυτούς θόλους ας δώσουμε σήμερον τον Άγιον Όρκον. Θα παραμείνουμε πιστοί έως θανάτου εις το εθνικό μας αίτημα. Άνευ υποχωρήσεων, άνευ παραχωρήσεων, άνευ συναλλαγών. Θα περιφρονήσουμε την βία και την τυραννία. Με θάρρος θα υψώσουμε το ηθικό παράστημά μας υπεράν των μικρών και εφημέρων κολλημάτων, εν και μόνον επιδιώκοντες, εις εν και μόνον αποβλέποντες τέρμα, την ένωση και μόνο την ένωση. Κάποια στιγμή η ανάγνωση έλαβε τέλος και όλοι διαπίστωσαν ότι ο Ευαγόρας έκλαιγε σαν παιδί. Τα λόγια του Μακάριου είχαν χτυπήσει τη φλέβα της καρδιάς του, τη φλέβα της εθνικής του περηφάνειας, των εθνικών του προσδοκιών, τη φλέβα των οραμάτων του. Άργησε να συνέλθει, οπότε οι συνομιλητές του σεβάστηκαν τις μοναδικές στιγμές που ζούσε. Δεν τον διέκοψαν, άφησαν να εκφραστούν όλα τα συναισθήματα, όλη η μύχη υπόθη του. Ο άνεμος αυτού του αγώνα, άλλοτε ανοιξιάτικο αεράκι, άλλοτε δυνατός βοριάς, άλλοτε καυτός λίβας, θα παρασύρει τις ζωές, τις μοίρες των ηρώων μας. Μέσα από τις ανατροπές που θα φέρει στις ζωές τους, θα μάθουμε όσοι δεν γνωρίζαμε, θα θυμηθούμε όσοι ξέραμε τα γεγονότα που τάραξαν το χρυσοπράσινο φύλλο ρυγμένο στο πέλαγο, όπως παρουσιάζει την Κύπρο ο σπουδαίος Κύπριος ποιητής Μαλέγης, και καθόρισαν την τύχη του ως τα σήμερα. Θα αφουγκραστούμε τον γενναίο αγώνα των παλικαριών της ΕΟΚΑ υπό την καθοδήγηση του στρατηγού Γρίβα και θα γίνουμε μάρτυροι της θυσίας πολλών από αυτούς. Θα ζήσουμε στιγμές πλάι στην εμβληματική μορφή του ηγέτη, του ανθρώπου, του αρχιεπίσκοπου Μαρναρίου. Στιγμές τόσο αληθινές κοντά του, στην προσπάθειά του να σώσει και να καταφέρει το καλύτερο για τον τόπο που τόσο αγαπά, ταγμένος ολόψυχα σε αυτόν τον αγώνα, με τη ματιά και την καρδιά στο Θεό. Και από την άλλη, θα αναδειχτούν πολλές φορές ακραία οι παθογένειες του ελληνισμού, που καιροφυλαχτούν στη γωνιά για να δηλητηριάσουν και να πλήξουν την ομοψυχία που απαιτείται να έχουμε ως Έλληνες σε κρίσιμες στιγμές για το έθνος. Θα θαυμάσουμε και θα ζηλέψουμε τη φιλία ανάμεσα σε έναν Τουρκοκύπριο και έναν Ελληνοκύπριο. Μια φιλία που γεννιέται κάτω από το φως του ήλιου που ζεσταίνει το σμαραγδένιο νησί. Τα όνειρα των ανθρώπων για ένα σπίτι, μια οικογένεια, μια γλάστρα για σεμί, ένα ποτήρι κρασί και ένα τραγούδι να ζεσταίνει τις καρδιές είναι παντού τα ίδια. Δεν ξεχωρίζουν πατρίδα, θρησκεία, γλώσσα. Τα μάτια μπορούν να μιλούν στην καρδιά όταν αυτή είναι γεμάτη αγάπη και συμπόνια. Όλα αυτά, πριν πλεχτεί στα πόδια τους η πολιτική και τα συμφέροντα των μεγάλων, γύρουν την πλάστηκα προς μια μεριά. Αλλά οι βαθιές φιλίες μπορούν μερικές φορές να την παλέψουν και μεγάλες δοκιμασίες. Τα μάτια που θα γεμίσουν δάκρυα σαν έρθει ο όλευθρος, σαν χαθούν σε μια στιγμή όλα. Ο πόνος θα χαράξει τα πρόσωπα, ο αναστεναγμός από την αδικία, ακόμα 50 χρόνια μετά θα φουσκώνει το στήθος. Το άδικο απέναντι στην προδοσία των αγώνων, των ελπίδων, των προσδοκιών.
Τα δάκρυα στέρεψαν 50 χρόνια μετά. Εκείνο όμως το σύνθημα «Δεν ξεχνώ» ακόμη υπάρχει και ας μην ακούγεται πια τόσο δυνατά. Το διχοτομημένο νησί στην αγκαλιά της Ανατολικής Μεσογείου περιμένει υπομονετικά τη δικαίωση. Και αυτό το «Δεν ξεχνώ» είναι το φωτάκι που πρέπει να μείνει, να κρατηθεί, να κρατήσουμε αναμένο οι Έλληνες στους δύσκολους καιρούς, ελπίζοντας να φωτιστούν ξανά τα γεσεμιά και λεμονιές της Μόρφου, της Αμοχώστου και της Λαπίδου, που καρτερούν υπομονετικά 50 χρόνια τώρα. Ο κύριος Δεύτος καταφέρνει ακόμη μία φορά, με το μυθιστόρημά του «Τα δάκρυα στέρεψαν», να μας ταξιδέψει στις σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας με τον δικό του λόγο, λόγο γεμάτο εικόνες, συναισθήματα και δυνατό αφηγηματικό τρόπο. Ο λόγος του μεστός, κατανοητός, καθαρός. Οι περιγραφές του ολοζώντανες, γεμάτες λυρισμό. Ζωντανεύουν τα τοπία Ήπειρος, Κερίνια, Λευκοσία, Μόρφου μπροστά στα μάτια μας. Ανασένουμε τη δροσιά του νοτισμένου κόμματος, την αλμύρα της θάλασσας, την στάχτη και τη σκόνη στα ερείπια. Το αεράκι ανακατεύει τα μαλλιά μας, καίει το πρόσωπο και την ψυχή μας. Μπαίνουμε στην ιστορία του όπως ένα παραμύθι και βγαίνουμε από αυτή μόνο όταν τελειώσει. Δεν είναι από τα βιβλία που το αφήνεις εύκολα από τα χέρια σου, αν δεν ρουφήξεις πρώτα την κάθε λέξη, την κάθε σκηνή, το κάθε υπονοούμενο. Οι ανατροπές στη ζωή των ηρώων του συνεχείς, όπως και σε όσα συμβαίνουν ιστορικά εκείνα τα χρόνια. Τις παρακολουθούμε άλλοτε αποσβολωμένοι, άλλοτε με το στομάχι σφιγμένο, άλλοτε με μια γλύκα να απλώνεται μέσα μας. Ακολουθεί απόσπασμα του βιβλίου από τις σελίδες 464, 465, 466 από τον Σοκράτη Αληφτήρα, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ντόπιου της Επαρχίας Φαρσάλων Ινιπέας. Όμως οι σιρήνες που ήχησαν το πρωί της 20ης Ιουλίου έπιασαν τον Ευαγόρα στον ύπνο, καθώς το προηγούμενο βράδυ είχε κοιμηθεί πολύ αργά, αφού δεν έλεγε να εγκαταλείψει το μπαλκόνι του, από όπου απολάμβανε το ολόγιμο φεγγάρι που καθρεφτιζόταν σαν οπτασία στον κόλπο της μαγευτικής πόλης. Πετάχτηκε πάνω λαφιασμένος και έτρεξε αμέσως στο παράθυρο. Η θέα, από εκείνο το σημείο που πάντα του χάριζε γαλήνη, σήμερα τον πόντιζε φαρμάκι. Δεν πίστευε αυτό που έβλεπε. Εκατοντάδες μέτρα μακριά βρισκόταν ο τουρκικός στόλος, έτοιμος για απόβαση. Φόρεσε δύο ρούχα και βγήκε σαστισμένος στο δρόμο. «Ευαγόρα, έρχονται οι Τούρκοι», του φώναξε ο πανίκος που έμενε απέναντι. «Πάρε τα παιδιά και φύγε», τον προέτρεψε ο Ευαγόρας. «Τα έδιωξα με την κυρά. Εγώ θα πάω στα χαρακόμματα». «Δεν αντέχω την προδοσία, Ευαγόρα». «Κάνε ό,τι νομίζεις, αλλά κάντο γρήγορα», είπε, καθώς στο βάθος του ορίζοντα ακούστηκε ο ήχος των πρώτων βομβαρδιστικών που έσχισαν τον ουρανό απειλητικά. Στους δρόμους επικρατούσε πανδαιμόνιο. Γυναικόπαιδα, γέροι, γριές ανέβαιναν σε ό,τι μηχανοκίνητο έβρισκαν μπροστά τους και εγκατέλειπαν την απροστάτευτη πόλη, που παρατηρούσε μελαγχολική τις εξελίξεις. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ήρθαν για να την κουρσέψουν, όμως ήταν η πρώτη φορά που Έλληνες άνοιξαν την Κερκόπορτα. Αυτό τον τζάκιζε, τον όργιζε, τον πείσμονε. Αλλά πώς να αντιδράσει? Αμέσως θυμήθηκε τον μεγάλο προβληματισμό του Χρήστου, τότε που είχε γυρίσει από την εξορία. Τον είχε ρωτήσει αν αγάπησε λάθος πατρίδα, αλλά και τότε και τώρα η άποψη του Ευαγόρα ήταν η ίδια, ότι δεν φταίει η πατρίδα. Αν αυτοί που την κυβερνούν είναι ανάξιοι, είναι προδότες. Ο Ευαγόρας προς τη μήνα αμφιταλαντεύτηκε, να πάει στα χαρακόμματα ή στο νοσοκομείο. Θεώρησε πιο χρήσιμη την παρουσία του στο νοσοκομείο και ξεκίνησε με γρήγορο βήμα για εκεί. Στο δρόμο προς το νοσοκομείο υπήρξε μάρτυρας και θεατής μαζί άγριων και τραγικών εικόνων που μένουν χαραγμένες στη μνήμη σου για πάντα. Ένας γέροντας καθόταν σταυροπόδι μπροστά στην εξώπορτα του σπιτιού του και έκλαιγε γοερά. Μπροστά του περνούσαν δεκάδες αλόφρονες και φοβισμένοι άνθρωποι, καθώς τα αεροπλάνα στρίγγιζαν από πάνω του, σκορπώντας πανικό και θάνατο. Ο Ευαγόρας τον είδε και συγκλονίστηκε. Έσκυψε από πάνω του, κοίταξε το ερτιδιασμένο του πρόσωπο
και αμέσως αναρωτήθηκε πόσους αγώνες να είχε κάνει άραγε αυτός ο παππούς για την Κύπρο. Προσπάθησε να του μιλήσει, όμως ο παππούς έκλαιγε τόσο δυνατά που μάλλον δεν τον κατάλαβε. Κάποια στιγμή, μετά από προσπάθεια, η επικοινωνία αποκαταστάθηκε. «Παππού, πρέπει να φύγεις, έρχονται οι Τούρκοι». «Πού να πάω, γιέ μου, δεν έχω κανένα». «Μπες στο φορτηγό και φύγε. Εδώ δεν έχει σωτηρία. Σε λίγο θα μπουν οι Τούρκοι». «Προτιμώ να πεθάνω εδώ που γεννήθηκα, παρά να εγκαταλείψω τον τόπο μου». «Έλα, να σε πάρω στο νοσοκομείο. Εκεί μπορεί να μας σεβαστούν». «Ποιοι, οι Τούρκοι να σεβαστούν». «Δεν υπάρχει στο λεξικό τους, γιέ μου, η λέξη σεβασμός. Είσαι μικρός και δικαιολογείσαι να μην ξέρεις τι σημαίνει Τούρκος. Σου εύχομαι να μην χρειαστεί να το μάθεις. Φύγε τώρα. Φύγε να σωθείς. Εσύ είσαι χρήσιμος για την Κύπρο». «Εγώ είμαι ένα άχρηστο γέρικο άλογο. Καλή τύχη, παππού». Ευχαριστούμε πολύ, τον Σωκράτη Ελευθερία. «Τα δάκρυα στέρεψαν» είναι ένα βιβλίο γεμάτο ζωή, γεμάτο βουλή, φωνές, γέλια, κλάμα, ανθρώπους που βγαίναν έξω, αγκαλιάζονταν, φώναζαν, γελούσαν μαζί, μοίραζαν προκηρύξεις, ανατείναζαν αστυνομικούς σταθμούς, αγωνίζονταν με όλο τους το είναι, αγαπούσαν με όλη τους την ψυχή. Ένα βιβλίο ύμνος στη ζωή και την ανθρωπιά, κόντρα στην προδοσία, την αδικία, τη ματέωση και τον φόβο. Ύμνος στους ανθρώπους που δεν σταματούν να αγωνίζονται, που έκαναν πράξη, την προσταγή, από την αναφορά στον Γκρέκο του Καζαντζάκη. «Φτάσε όπου δεν μπορείς». Καλή ανάγνωση. Ευχαριστώ. Ο λόγος τώρα στην καθηγήτρια μαθηματικών του πρώτου γυμνασίου Φαρσάλων, κυρία Πόμπη Παπά, πρόεδρο του Συλλόγου Αντιθεατών της Επαρχίας Φαρσάλων Παναγίας Πιλιώτισσα, για να αναφερθεί με τη δική της προσωπική πένα και το δικό της ύφος στο βιβλίο του συγγραφέα. Ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, αγαπητέ κυρία Δέχου, με χαρά σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Βρήκαμε την απόσταση, με εδώ εντάξει. Με χαρά σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στο φιλόξενο χώρο του πρώτου γυμνασίου Φαρσάλων. Γνώρισα τον κύριο Δέχτου σε παλιότερη επίσκεψη στην πόλη μας, όταν μας παρουσίασε το προηγούμενο βιβλίο του, «Η κραυγή του φεγγαριού». Τολμώ να πω ότι με εγωίτευσε η αμεσότητά του, η ηρεμία του, ο λόγος του, η κοφτερή του ματιά. Μάχημος εκπαιδευτικός, έμαθα. Συνάδελφος μαθηματικός που υπηρέτησε τη δημόσια εκπαίδευση από το 1986 έως το 2015, με πλούσια δράση στα κοινά σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτισμού και αθλητισμού. Άνθρωπος πολυτάλαντος, τον οποίο συνέχισα να αναζητώ μέσα από τα πονήματά του στα ράφια των βιβλιοπωλείων. Όταν η φίλη και συνάδελφος, Χρυσούλα Φούφα, που ζήτησε να συμμετέχω σε αυτή την παρουσίαση, δέχτηκα χωρίς δεύτερη σκέψη και σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε. Σήμερα ο Θοδωρής Δέχτος είναι κοντά μας να μας γνωρίσει το καινούριο του παιδί, που φέρει τον τίτλο «Τα δάκρυα στέρεψαν». Θέλοντας να πω δύο λόγια για το υπέροχο αυτό βιβλίο, θα ξεκινήσω με μία φράση που με συγκλώνησε. Οι λαοί που δεν γνωρίζουν την ιστορία τους είναι καταδικασμένοι να την ξαναζήσουν. Δύο λόγια για το βιβλίο. Φέτος κλείνουν 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην πατρίδα μας. Μια λαμπρή και ελπιδοφόρα επέτειος που μας γεμίζει περηφάνεια για τη δημιουργία της πιο στέρεας δημοκρατίας στην Ελλάδα. 50 χρόνια, μισός αιώνας. Μισός αιώνας πλούσιος σε γεγονότα. Είχε προηγηθεί μια πολύ δύσκολη ιστορική περίοδος με πολλά εθνικά τραύματα. Αλλά και μισός αιώνας από την εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο και την έναρξη της βάρβαρης κατοχής του βόρειου τμήματος του νησιού. Την ώρα που η Ελλάδα απελευθερωνόταν από την χούντα των συνταγματαρχών, η Κύπρος μας ζούσε στο πετσί της τις συνέπειες της εγκληματικής αφροσύνης των πραξικοπηματιών και ζούσε τον πόλεμο, τις σφαγές, τους βιασμούς, τον ακροτηριασμό του νησιού. Για αυτή τη διπλή γλυκόπικρη επέτειο μας μιλά στο βιβλίο του αυτό «Τα δάκρυα στέρεψαν» ο Θοδωρής Δέχτους, αποδεικνύοντας ότι η ιστορία της Ελλάδας και της Κύπρου
Η μοίρα τους, οι αγώνες τους, συνδέονται στις καλές και στις κακές στιγμές. Πιστός στην αποστολή του ο συγγραφέας, πλάθει τις ιστορίες και τους ήρωές του βασισμένους σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα. Αναδεικνύει τις μεγάλες στιγμές της πατρίδας μέσα από μία μικροϊστορία, όπου κυριαρχούν μεν οι φανταστικοί ήρωές του, οι οποίοι όμως ζουν και λειτουργούν μέσα στο πραγματικό, ιστορικό και πολιτικό περιβάλλον του καιρού του. Από λογοτεχνικής πλευράς δεν είναι εύκολο. Ο συγγραφέας πρέπει να έχει συγχρόνως το νου του στην εξέλιξη της ιστορίας του, αλλά και στην εξέλιξη της ιστορίας με ιώτα κεφαλαίων. Και σε αυτό το βιβλίο του ο συγγραφέας σκύβει με σεβασμό πάνω στα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία του εξελίσσεται παράλληλα, όπως παράλληλες είναι και οι διαδρομές Ελλάδας και Κύπρου, αλλά και μέσα σε αυτά. Οι ήρωές του είναι ήρωες της εποχής που περιγράφει. Ζουν τις μεγάλες και δραματικές στιγμές, την ώρα που δίνουν όρκους φιλίας και όρκους αγάπης, σπάζοντας τα πολιτικά και κομματικά στερεότυπα. Όπως ακριβώς συνέβη σε Ελλάδα και Κύπρο, στο διάβα των χρόνων, από τον εμφύλιο ως το πραξικόπημα του 1967, την πτώση της Χούντας, την απελευθέρωση της Κύπρου από τους Άγγλους, ως την εθνική τραγωδία της τουρκικής εισβολής. Παλιοί αντίπαλοι γίνονται φίλοι και συγγενεύουν, αλλά με βαθιά φιλία ενώνονται και οι δύο νέοι που έχουν και αυτοί επιλέξει αντίπαλες κοσμοθεωρίες. Οι προβληματισμοί τους είναι προβληματισμοί των απλών ανθρώπων της εποχής τους, που για τις ανάγκες της ιστορίας, ο συγγραφέας συνδέει με σημαντικές προσωπικότητες της εποχής που πρωταγωνίστησαν σε στιγμές αντίστασης, υπεράσπισης της δημοκρατίας, εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα για την απαλλαγή της Κύπρου από την Αγγλοκρατία και την ένωση με την Ελλάδα. Μια ένωση που αν δεν υπήρχε το αγκάθι της κατοχής, θα είχε πραγματικά ολοκληρωθεί μέσα από τη συμμετοχή των δύο πυλώνων του ελληνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτό ελπίζουμε και γι' αυτό πασχίζουμε όλοι. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ζούμε στιγμές πατριωτισμού και θυσίας, αλλά και στιγμές πόνου και προδοσίας. Στιγμές αδελφοσκοτωμού, αλλά και στιγμές εθνικής συμφιλίωσης. Δύο φίλοι, ο Χρήστος από την Ελλάδα και ο Ευαγόρας από την Κύπρο, οι αγαπημένες τους, οι γονείς τους, όλοι τους με διαφορετικό κοινωνικό, μορφωτικό και πολιτικό υπόβαθρο, αλλά τόσο ταιριαστοί μέσα στην ιστορία του Θόδωρου, μέσα στην ιστορία της πατρίδας. Οι πολιτικές συζητήσεις ανάμεσα στους δύο φίλους αναδεικνύουν μια πολύ ταραγμένη περίοδο για την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και τα μεγάλα πολιτικά λάθη και πάθη της εποχής. Οι ίδιοι βρήκαν τη δύναμη να ανοίξουν τα μάτια τους και να δουν πως τα εκατέρωθεν λάθη θα οδηγούσαν σε μια ακόμη εθνική καταστροφή, όπως και συνέβη. Πρώτα στην Ελλάδα με την επιβολή της 7χρονης δικτατορίας και όσα προηγήθηκαν και μετά στην Κύπρο με το πραξικόπημα και τον Ατύλλα. Αν και ο συγγραφέας τους τοποθετεί σε θέσεις ευθύνης, ακριβώς για να τους φέρει κοντά σε εκείνους που έπαιρναν τις αποφάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, οι δύο φίλοι δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την καταστροφή. Διαφωνούν με όσα συμβαίνουν, αλλά είναι ανήμποροι. Λίγες οι φωνές λογικής. Γύρω τους όλοι συνεχίζουν να πολεμούν μεταξύ τους με τα μάτια κλειστά. Ο Παπάγος, ο Πλαστήρας, ο Καραμαλής, ο Παπανδρέου, ο Βασιλιάς, οι Πραξικοπηματίες, ο Μακάριος, ο Γρίβας, η ΕΟΚΑ Β' και η συνωμοσία που οδήγησε στην τελευταία πράξη του δράματος. Εύκολα αναρωτιέται κανείς πώς οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι ήρωες, μπορούν να γράψουν μαύρες σελίδες ενός νέου αδελφοσκοτωμού. Και για τους ήρωες του Δεύτου, η τελευταία πράξη της τραγωδίας γράφεται στην Κύπρο. Η Κερίνια, η αγαπημένη Κερίνια του Ευαγόρα και της Μαργαρίτας, ο δικός τους παράδεισος, το καταφύγιο της πολυτάραχης κοινής του ζωής, το ιδηλιακό σκηνικό του έρωτά τους και της ευτυχισμένης οικογένειάς τους θα γίνει ο τόπος του μαρτυρίου του Ευαγόρα και του τουρκοκύπριου φίλου του Μουράτ. Η πανέμορφη πόλη με τα δαντελωτά ακρογιάλια και το περήφανο κάστρο, πόλη που έμοιαζε προστατευμένη από την επιβλητική σκιά του Πενταδάχτυλου, καταλήφθηκε από τους Τούρκους εκείνο το μοιραίο Ιούλιο του 1974 και παραμένει κατεχόμενη. Φίλες και φίλοι, ο Θοδωρής Δεύτερος μας παρουσιάζει άλλο ένα καλογραμμένο μυθιστόρημα.
και για μια φορά ακόμη κατορθώνει να αναδείξει ανθρώπινες ιστορίες με πλούσια πλοκή, τοποθετώντας αριστοτεχνικά τους ήρωές του μέσα στα γεγονότα της ζώσας ιστορίας. Μιας ιστορίας που συνεχίζει μισό αιώνα μετά να μας πονά ως ένα συλλογικό εθνικό τραύμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Κόμπη Παπά για το μεστό της λόγου και τις πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το βιβλίο του συγγραφέα. Και τώρα είμαστε όλοι οφθιά να ακούσουμε τον αγαπητό μας κύριο Δεύτο να μας παρουσιάζει το βιβλίο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με ευχαριστίες, γιατί είναι η πολλωστή φορά που ο Σύλλογος των Υπηρωτών με φιλοξενεί στην πόλη. Η αγαπητή μου Χρυσούλα είναι πάντα εδώ, στέρεα βάση, από την οποία ξεκινάω τις περιοδίες μου από εδώ και πάνω. Επίσης, να ευχαριστήσω την κυρία Παπά και το Σύλλογο των Αργιθεατών, το Σωτήρι, το Σοκράτη, συγγνώμη, και τους Μικρασιάτες που θα μας χορέψουν σε λίγο. Τα δάκρυα στέρεψαν. Είναι ένα επίκαιρο όσο ποτέ βιβλίο, αν αναλογιστεί κανείς ότι φέτος πριν 50 χρόνια από την Κυπριακή τραγωδία. Μια τραγωδία που κάποιοι προδότες άνοιξαν την Κυριακόπορτα για να μπει μέσα ο εχθρός. Στην Κύπρο συντελέστηκε μια προδοσία και ως τέτοια πρέπει να την αντιμετωπίζουμε εμείς οι Έλληνες και να ντρεπόμαστε για αυτήν. Θα μου πείτε, ήταν χούντα, ήταν ανώμαλη κατάσταση, μα Έλληνες δεν ήταν για αυτοί και μάλιστα στρατιωτικοί. Θα μου πείτε επίσης, οι Κύπριοι πραξικοπηματίες ήταν αμέτωχοι. Ασφαλώς και δεν ήταν. Το πόσο χρήσιμο μπορεί να αποδειχθεί αυτό το βιβλίο θα σας το κάνω σαφές με ένα παράδειγμα. Πριν από ένα μήνα περίπου, λίγες μέρες πριν βγει το βιβλίο, γιατί είναι πολύ φρέσκο το βιβλίο, πήγα στα public home να πάρω ένα κλιματιστικό και επειδή ως συγγραφέας έχω τη διαστροφή να περνάω από το βιβλιοπωλείο, πέρασα από το τμήμα των βιβλίων και ρώτησα εκεί την κοπέλα αν υπάρχουν τα προηγούμενα βιβλία μου κτλ. Τη λέω, εντός ενημερών θα λάβεις και ένα καινούργιο βιβλίο. Μου λέει, τι είναι αυτό? Λέω, είναι ένα βιβλίο για την Κύπρο. Αναφέρεται στον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ εναντίον της Αγγλικής Αποικιοκρατίας. ΕΟΚΑ, μου λέει, τι είναι η ΕΟΚΑ? Μια γυναίκα 40 χρονών, που ήταν προϊσταμένη στο τμήμα των βιβλίων, δεν ήξερε τι ήταν η ΕΟΚΑ. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί στην Ελλάδα δεν ξέρουν τι είναι η ΕΟΚΑ και δεν φταίνε αυτοί. Δεν φταίνει αυτή γιατί το εκπαιδευτικό μας σύστημα πολύ λίγες πληροφορίες δίνει στη νεολαία μας για τα εθνικά μας προβλήματα. Ποιος φταίει γι' αυτό? Ποιος δεν έμαθε σε αυτή τη νεαρή γυναίκα τι ήταν η ΕΟΚΑ, τι έγινε στην Κύπρο το 1974, τι έγινε στην Κωνσταντινούπολη το 1955, τι έγινε στη Βόρειο Ήπειρο που 400.000 Έλληνες καταπιέστηκαν όσο κανείς άλλος επί 45 χρόνια από το πιο αδίστακτο καθεστώς του Εμβέρ Χότζα. Ποιος? Έχουμε πρόσφατα το καθεστώς που μπορεί να άλλαξε, να λέγεται δημοκρατία στην Αλβανία, αλλά είναι η ίδια χούντα που κυβερνούσε και επί Χότζα. Βλέπετε την περίπτωση Μπελέρη, εκλέχθηκε δήμαρχος και τον έπρεπε στη φυλακή. Νομίζω σήμερα τον ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης σαν υποψήφιο ευρωβουλευτή. Μάλιστα. Τι φοβάται λοιπόν η ελληνική πολιτεία? Ποιες προβλημότητες εξυπηρετούνται? Γιατί τα Ελληνόπουλα δεν μαθαίνουν την ιστορία της πατρίδος τους? Είναι γιατί αισθανόμαστε ενοχές, το κάνουμε για να μην δυσαρεστήσουμε φίλους και συμμάχους? Δεν ξέρω. Εκείνο το οποίο όμως είναι σίγουρο, είναι μια φράση που είπε κάποτε ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας με περίεργη φωνή και ίσως όχι όμορφο πρόσωπο, την οποία δεν καταλάβαμε, είμαι σίγουρος ότι δεν καταλάβαμε και τον λιδωρήσαμε τον Φουγκαρά, ο Σαρζεντάκης. Είχε πει, είμαστε έθνος ανάδελφων, που σημαίνει αδέρφια είμαστε μόνοι μας. Και αυτό πρέπει να μας κάνει να είμαστε ενωμένοι, να μην διχαζόμαστε, να ομονοούμε, τουλάχιστον στα εθνικά μας θέματα. Εγώ έχω ένα μότο που λέω και το γράφω και στο βιβλίο, ότι φιλίες δεν υπάρχουν στην εξωτερική πολιτική. Υπάρχουν μόνο εθνικά συμφέροντα και αυτά οφείλουμε να τα υπερασπιζόμαστε κάθε φορά.
Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από την πολιτική που εφάρμοσαν οι Βρετανοί στο Κυπριακό. Αλλά και η πολιτική που εφάρμοσαν οι Βρετανοί στον Εμφύλιο. Στον Εμφύλιο, ξέρετε, οι Βρετανοί πετάγανε κουτιά με λίρες και στους αριστερούς και στους δεξιούς. Ήταν η πολιτική, η γνωστή πολιτική του Διένη και Βασίλευε. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, η Κύπρος ήταν μια αγγλική αποικία. Όπως αποικίες αγγλικές ήταν πάρα πολλές. Το καθεστώς, το αποικιοκρατικό καθεστώς στην Κύπρο ήταν πάρα πολύ σκληρό. Έχετε ακούσει για τις δολοφονίες Κυπρίων αγωνιστών, του Δημητρίου, του Παλικαρίδη. Θα ήθελα να σας διαβάσω ένα γράμμα, μια επιστολή του Παλικαρίδη, του μαθητή, του 17χρονου μαθητή που συνελήφθη και κάποια στιγμή που διέφυγε άφησε μια επιστολή στην τάξη του, άφησε μια επιστολή να τη διαβάσουν οι συμμαθητές του. Βρείτε τη στο διαδίκτυο να τη διαβάσετε, την επιστολή του Παλικαρίδη. Και όταν λοιπόν σύσσωμος ο κυπριακός λαός εξεμάνηκε και ξεσηκώθηκε εναντίον της αγγλικής αποικιοκρατίας και οι Άγγλοι εθνηδιάστηκαν τόσο πολύ που αναγκάστηκαν να τους δώσουν την ανεξαρτησία, την οποία εγώ χαρακτηρίζω εξαρτημένη ανεξαρτησία, διότι η ανεξαρτησία σημαίνει ότι ξεκουμπίζεσαι και φεύγεις, να αφήνεις τον άλλον να τα βγάλει πέρα μόνος του και να ζήσει μόνος του. Οι Άγγλοι όμως διατηρούν στην Κύπρο δύο-τρεις βάσεις, οι οποίες δεν ξέρω αν ακούσατε προχθές με τον βομβαρδισμό των Ιρανών στο Ισραήλ, τα αεροπλάνα τα βρετανικά σηκωθήκαν από τη βάση της Λεμεσού, από το ακροτήρι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ανεξαρτησία, έτσι. Λοιπόν, τους έδωσαν λοιπόν αυτή την εξαρτημένη ανεξαρτησία με τη συνθήκη Λονδίνου Ζυρίχης, αλλά εκεί άλλαξε το σενάριο. Η Κύπρη αγωνιζόταν για ανεξαρτησία και για την Ένωση. Βασικά για την Ένωση αγωνιζόταν. Αλλά με τη συνθήκη του Λονδίνου Ζυρίχης η Ένωση πήγε περίπατο. Και έτσι λοιπόν διχαστήκαν κι αυτοί ανάμεσα σε μακαριακούς, γιατί ο Μακάριος υπέγραψε με τον Καραμαλή, τον αείμνηστο γέροντα της Δημοκρατίας που λέμε, τη συνθήκη του Λονδίνου Ζυρίχης, αλλά ο Γρίβας, που ήταν ο στρατηγός ο οποίος καθοδήγησε τους Κύπριους στον αγώνα εναντίον της αγγλικής αποικιοκρατίας, διεφώνησε με αυτό και ξεκίνησε έναν αγώνα εναντίον του Μακαρίου. Ήταν η επωνομαζόμενη ΕΟΚΑ Β. Απ' τη μια λοιπόν μακαριακή, απ' την άλλη δεξή. Ο Μακάριος έκανε και λίγο το μάτι προς τη Σοβιετική Ένωση, μπήκε στο κλαμπ των αδεσμεύτων, αν θυμάστε οι μεγαλύτεροι, και στην Κύπρο υπήρξε ένας διχασμός ουσιαστικά. Η πολιτική λοιπόν αυτή, μετά την ανακοίνωση ας πούμε της δημοκρατίας, έδωσε στους Εγγλέζους το έναυσμα να βάλουν ζυζάνια ανάμεσα στους Τουρκοκύπριους και στους Ελληνοκύπριους. Εγώ, η πρώην γυναίκα μου ήταν Κύπρια, έχω ζήσει 25 καλοκαίρια της ζωής μου στην Κύπρο, ξέρω το νησί, ξέρω την οτροπία, έχω μιλήσει με πολλούς ανθρώπους. Η Μακαρίτσα, η πεθερά μου, έλεγε, επειδή καταγόταν από ένα χωριό που ήταν μεικτό, δηλαδή ζούσαν μαζί Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, ότι εμείς, μου έλεγε, πριν το 55, δηλαδή πριν την έναρξη των εχθροπραξιών, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με τους Τουρκοκύπριους. Ζούσαμε πάρα πολύ αρμονικά. Αυτοί σεβόταν τις γιορτές μας, το Πάσχα μας, την Αναστασία μας, το Πάσχα μας κτλ. Εμείς στο Μπαϊράμι τους πώς λένε τις γιορτές τους. Στις γειτονιές οι νοικοκυρές αντάλλασαν φαγητά, γλυκά κτλ. Δεν είχαμε αρμονικές σχέσεις. Από τη στιγμή όμως που ανακηρύχθηκε η δημοκρατία, η πολιτική του Διένη και βασίλευε των Άγγλων δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Προβλήματα τέτοια που σιγά σιγά μεγεθύνθηκαν και μας έφτασαν εκεί που μας έφτασαν. Θέλω τώρα να σας πω μια εμπειρία. Η Καλλιόπη μου έλεγε ότι ήρθε χθες από τα κατεχόμενα από την Κύπρο. Εγώ είχα πάει το 2003 όταν ανοίξαν τα οδοφράγματα.
Την πρώτη Κυριακή, ο Ντεκτάς, επί Ντεκτάς. Την πρώτη Κυριακή, να σας πω την αλήθεια, φοβήθηκα να πάω. Περίμενα να δω αντιδράσεις κτλ. Δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα. Έτσι την επόμενη Κυριακή μπήκα σε ένα λεωφορείο και πήγα από τη Λεμεσό στα κατεχόμενα. Το τι είδαν τα μάτια μου σε αυτό το διάδρομο μέχρι να φτάσουμε στον Απόστολο Ανδρέα δεν περιγράφεται. Σπίτια έχασαν χωρίς παράθυρα, χωρίς πόρτες, δεν ξέρω καλύτερα τώρα τι ισχύει. Τα φτιάξαν, μπήκαν μέσα οι έπικοι που ήρθαν από την Ανατολή και τα φτιάξαν. Αυτή είναι που υποφέρουν περισσότερο. Η Τουρκοκύπρη είναι σε καλύτερη ηλικία, με πολύ ελικοδόμηση, αλλά το ξέρω. Οι εκκλησίες μας όλες είναι στο διάβαμο λοιπόν, αυτές οι εποχές, λέει, όλες οι εκκλησίες ήταν λαϊλατημένες. Ακόμα και οι αγιογραφίες ήταν δαρμένες με σκεπάρια, δεν ξέρω, ψηλά ψηλά αν έβλεπες κάτι που δεν φτάνανε να το καταστρέψουν τον Τρούλο, ας πούμε. Όταν φτάσαμε στην Κερίνια, πίσω από το κάστρο, μας κατέβασε το λεωφορείο σε ένα χωράφι πίσω από το κάστρο της Κερίνιας, ένα καταπληκτικό ερετικό κάστρο. 50 άνθρωποι κατεβήκαμε από το λεωφορείο, 100 ασφαλίτες ήρθαν γύρω μας. Και δεν ήρθαν απλώς να μας παρακολουθούν από μια απόσταση διακριτικά, ήταν έτσι δίπλα. Μιλάω εγώ, ας πούμε, με τον Σοκράτη, αυτός ήταν δίπλα μου, στο μισό μέτρο. Εντελώς προκλητική. Απλώς για να δημιουργήσουν θέμα. Αλλά το τραύμα, να σας πω την αλήθεια, το έπαθα όταν πήγα στον Απόστολο Ανδρέα. Οι άλλοι πήγανε στο μοναστήρι να προσκυνήσουν, εγώ περπάτησα πέρα στα βράχια και κάθισα σε ένα βράχο και με πήρε ένα βουβό κλάμα. Πήγα να μετρήσω το μέγεθος της προδοσίας. Εκεί πραγματικά νιώθεις την προδοσία. Εκεί νιώθεις την προδοσία. Ήταν μια από τις στιγμές που έμεινε πολύ δυνατά χαρακμένες μέσα μου. Και να σας πω και δύο λόγια, να πω και τούτο όμως, το έλεγα στην Καλλιόπη πριν, πήγαμε και σε μια καταπληκτική εκκλησία στη Μόρφου, στον Άγιο Μάμα, που ήταν μια εκκλησία, είναι μια εκκλησία της πιο όμορφης που έχω δει στη ζωή μου, μια εκκλησία η οποία ήταν προστατευόμενη από την UNESCO, την οποία σεβάστηκαν Τούρκοι, και μάλιστα από ό,τι μας λέγανε και είχαν βάλει και Τούρκο και ήταν άθικτη. Αλλά γενικά όσες εκκλησίες είδαμε στο διάβα μας ήταν όλες λαιλατημένες σε άθλια μορφή. Να σας πω τώρα πώς προέκυψε ο τίτλος αυτού του βιβλίου. Είχα στείλει πάρα πολλές προτάσεις στον εκδοτικό που μου τις απέριπτε. Δεν τους άρεσαν οι τίτλοι που έστελνα. Ένα βράδυ λοιπόν, μια Κυριακή βράδυ, μετά το σύριαλ αυτό, το Φαμαγκούστα, η δημοσιογράφος η Λιμπεράκη, νομίζω μετά το τρίτο επεισόδιο πρέπει να ήταν, η Λιμπεράκη, ξέρετε αυτή που πήρε συνέντευξη από τον Μιλίθη τον Καρβέλα. Λοιπόν, είχε συνέντευξη με τη Χαρίτα Μάντολες. Ξέρετε ποια ήταν η Χαρίτα Μάντολες. Η Χαρίτα Μάντολες είναι μια γυναίκα η οποία επί 35 χρόνια είχε κρεμασμένο στο λαιμό της ένα ταμπλό με τις φωτογραφίες των αγνοούμενων συγγενών της, η οποία κάθε μέρα ήταν στα οδοφράγματα. Μα κάθε μέρα επί 32, 33, 35 χρόνια, δεν ξέρω πώς. Μια εμβληματική προσωπικότητα. Πώς είχαμε εμείς την κυρά της Ρο εδώ, κάποτε, έτσι και ακόμα πιο δυνατή. Την συνάντησα προχθές την προηγούμενη Τρίτη στο γυμνάσιο του Νέου Ηρακλείου, που έκανε μια εκδήλωση για την Κύπρο και την είχαν καλεσμένη. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα λοιπόν έδινε μια συνέντευξη στη Λιμπεράκη, γιατί το Φαμαγκούστα είναι στηριγμένο, το σενάριο του Φαμαγκούστα είναι στηριγμένο στις αφηγήσεις της. Ένα μεγάλο μέρος του σενάριου. Το ιστορικό πλαίσιο, μάλλον καλύτερα, είναι στηριγμένο στις αφηγήσεις της Χαρίτας Μάντολε. Λοιπόν, και σε μια εκφορά του λόγου της είπε στην Λιμπεράκη, «Τα δάκρυα στέγνωσαν πιο κόρη μου». Εκεί έπιασε τον τίτλο, το στέρεψαν. Το στέγνωσαν, το έκανα, στέρεψαν, το έστειλα την άλλη μέρα στον εκδοτικό και μου είπε είναι αποδεκτός ο τίτλος και έτσι λοιπόν έχουμε «Τα δάκρυα στέρεψαν». Είναι ένα βιβλίο που νομίζω ότι αξίζει να το διαβάσετε, γιατί καταρχάς πιστεύω ότι οι ηλικίες, οι κάποιοι των 50-55 χρονών λίγα πράγματα γνωρίζουν για το Κυπριακό. Εγώ είμαι μεγαλύτερος αρκετά πάνω από 55, άρα
ήμουν 17 χρονών όταν έγινε η εισβολή, τώρα είμαι 67. Ήμουν 17 χρονών, επομένως έχω και ακούσματα και μνήμες και πανικούς και επιστρατεύσεις και ένα σωρό πράγματα. Ηλικίες οι μικρότερες όμως είμαι σίγουρος ότι πολύ λίγα πράγματα ξέρουμε για την Κύπρο και να θυμάστε τούτο. Η Κύπρος είναι το τελευταίο ανάγχωμα του ελληνισμού. Αν κάποια στιγμή πέσει η Κύπρος ολόκληρη, τότε έχουμε πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Όχι γιατί θα χάσουμε μόνο την Κύπρο, αλλά θα χάσουμε και άλλα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Δέφου. Εγώ ευχαριστώ. Μας πληροφορήσατε, αλλά και μας προβληματίσατε συνάμα. Αυτό το σκοπό έχει το δουλειό, να προβληματίσει. Διότι είμαστε λίγο στο κινητό κολλημένοι. Είμαστε κάπου αλλού. Έτσι. Είναι πληροφορίες για τους Έλληνες, γιατί και η Κύπρος είναι ελληνική. Βεβαίως. Ο πληθυσμός, ο τουρκοκυπριακός πληθυσμός πριν από την εισβολή, ήταν 18%. Το τουρκικό στοιχείο ήταν το 18% του πληθυσμού. Με τη συνθήκη Λονδίνου-Ζυρίχης, τους έδωσαν μπόνους. Δηλαδή, βάλανε το 40% των τουρκοκύπριων στο στρατό, στην αστυνομία κλπ. Άρχισε ουσιαστικά η αλλίωση. Έτσι. Και σιγά σιγά φτάσαμε σε τραγικά γεγονότα. Να συνεχίσουμε με το χορευτικό του Συλλόγου Μικρασιατών Επαρχίας Φαρσάλων. Δεν παίζει το στικάκι, κάτι κάνουν τώρα. Σώσε το λιγάκι. Αν θέλει να ρωτήσει κάποιος, μέχρι να ετοιμαστούν. Αν θέλει να ρωτήσει κάποιος, παρακαλώ. Θα θέλω να ρωτήσω. Ευχαριστώ για το καινούργιο σας φώνημα, ένα καλοτάξιδο. Αισθάνομαι συγκινημένη, γιατί έχει την εκείνη την εποχή, έχει ένα μικρήτρια και να δώσω αγώνες ενάντια στη Χούντα και συγχρόνως να κατεβαίνω στο πεζοδρόμιο και στους δρόμους να διαδηλώσω για την Κύπρο μας. Μέσα από αυτό το βιβλίο, οι μνήμες είναι έντονες. Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί τόσα χρόνια μετά τα γεγονότα και που ήρθα στην πόλη αυτή του Φαρσάλου, ήρθε εδώ και σαν έζησα και μεγάλωσα παιδιά, μου αναζητούσαν πάντα, εξιστορώντας στους τις δικές μου εμπειρίες, τις ιστορικές, μέσα από τη Χούντα, το Πολυτεχνείο, τη Μεταπολίτευση, την Κύπρο, την εισβολή στην Κύπρο, να τους δώσω στοιχεία, να τους δώσω να μεταφέρω μέσα από βιβλία τα ιστορικά γεγονότα. Γιατί τα ιστορικά γεγονότα, όπως είπατε και εσείς, με τα λύπης μας βέβαια, εξακολουθώ να λυπάμαι ακόμα, πιστεύω ότι κάτι θα αλλάξει, στα σχολεία είναι ελάχιστες οι πληροφορίες. Πάρα πολύ ελάχιστες. Και λυπάμαι και για τα κόμματα που μεγαλώνουν σήμερα. Η δικιά μου αγωνία είναι να συγκεντρώσω βιβλία, να τους τα αφιερώσω, να υπάρχουν για να μαθαίνω, να μαθαίνω την ιστορία. Το παράπονο μου, της γενιάς μου μάλλον, ήταν τόσο για τη Χούντα, τόσο για το Πολυτεχνείο, όσο και για την Κύπρο, δεν ασχολήθηκαν πολλοί λογοτέχνες. Δεν πέρασαν μέσα από την ουθοκλασία τα ιστορικά γεγονότα, αυτό που πετυχαίνετε εσείς σήμερα. Έψαχνα σε βιβλιοπολία να βρω έναν τρόπο να μεταφέρω την ιστορία εύκολα στους μαθητές μου, στα παιδιά που ήταν μαθητές τότε, ιστορικά γεγονότα. Δεν βρήκα. Τώρα που γιορτάστηκα φέτος τα 50 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο, τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης, άρχισαν και εκδώσανε τόσο για το Πολυτεχνείο που ασχολήθηκα επισταμένως, ακόμα και για παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Με μεγάλη μας χαρά η γενιά το είδε αυτό και το κάλεσε, όπως και σήμερα αισθάνομαι συγκινημένη γιατί για την Κύπρο μας πραγματικά δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία μέσα από μυθοπλασία, μέσα από λογοτεχνική σκοπιά, ώστε να γίνονται πιο κατανοητά, γιατί μπαίνει και η μυθοπλασία μέσα και η φιλία και η αγάπη και η συμφιλίωση και η αλληλεγγύη και όλα αυτά τα μηνύματα που δίνεται, που μέσα από την πορεία των δύο φίλων και των ανθρώπων που αναφέρεστε όμορφα και ωραία και ανθρώπινα, βγαίνουν όλα τα ιστορικά γεγονότα, ο Εμπίλιος,
η τραγωδία, η φωνή. Το βιβλίο ξεκινάει ουσιαστικά από το 1950-51 και τελειώνει το 1974. Πιάνει και την... την αμέσως και μετεμφυλιακή περίοδο στην Ελλάδα, όλα τα γεγονότα, πολυτεχνία κτλ, εκτενής αναφορά στο πολυτεχνείο, νομίζω θα ζήσετε όλη την ιστορία της νεότητας της Ελλάδας. Το είδα για λίγο, αλλά δεν μπορούσα να το πάσω. Ναι. Και είμαι πολύ περήφανος να σας πω, μισό λεπτό σας διακόπτω, γιατί ίσως είμαι ο μόνος Έλληνας λογοτέχνης που έχει γράψει 5 βιβλία, 5 μυθιστορήματα για τις αριθμότητες πατρίδες. Σμύρνη, συγγνώμη, bestseller το 2009. Τραπεζούντα το διαμάντι της Ανατολής, μπήκε θέμα στις Πανελλήνιες εξετάσεις το 2016. Σμύρνη, είμαι πολύ τσατζάμου για τα γεγονότα της Κωνσταντινούπολης το 1955. Το πέρασμα αντίκρι για την πρώτη Ήπειρο και τον Ελληνισμό, 400.000 Έλληνες τους είχαμε πεταμένους εκεί, δεν δίναμε σημασία για το τι συνέβαινε, γιατί δεν θέλω να πω στα πολιτικά. Εντάξει, παρακάτω, γυρίζω σελίδα. Και Κύπρος, αυτό το βιβλίο πρέπει να σας πω, εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2011. Τότε ήμουν αντιδήμαρχος πολιτισμού στο Δήμο Ηλίου. Δεν είχα καιρό να τρέξω για βιβλία, δεν είχα μυαλό. Έκανα μια έκθεση βιβλίου στην πόλη. Και αυτός που είχε πάρει την έκθεση βιβλίου, ένας εκδότης, του λέω: έχω ένα βιβλίο πλέον για την Κύπρο, αλλά εγώ δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ. Θέλω να το διαβάσει, αν σε ενδιαφέρει να το εκδώσει. Του το δίνω την Πέμπτη και τη Δευτέρα μου λέει: μου άρεσε πάρα πολύ, το θέλω. Το έβγαλε και σε 2,5-3 μήνες έκλεισε για φορολογικούς λόγους, δεν ξέρω τι έγινε. Και το βιβλίο εκείνο έμεινε ουσιαστικά σαν ακυκλοφόρητο. Και τώρα κυκλοφορεί με άλλη επιμέλεια, με άλλη εξώφυλλο, με πολύ πιο προσεγμένο, γιατί και εγώ έπεσα πάνω στο βιβλίο να ασχοληθώ πιο ενδελεχώς μαζί του και νομίζω από τα πρώτα σχόλια που παίρνω είναι ενθουσιώδη. Να είστε καλά. Επισκέπτηκα εγώ τον Μύθικη και η Απόλια, πώς αποδίδεται τόσο καλά. Αν έχετε ζήσει στην Κύπρο, τα είπατε ότι είστε 25. Έχω ζήσει 25 καλοκαίρια στην Κύπρο. Πρέπει να δεις για να το καταλάβεις. Εγώ την επισκέφτηκα το Πάσχα. Είδα το... Είναι μια άλλη Κύπρος τώρα. Είναι φοβερό, το αναφέρω, γιατί είναι πραγματικά τρομακτικό. Ανέβηκα σε έναν πύργο και είδα την απέναντι πλευρά του κατεχόμενου, τα κατεχόμενα από τη Σινέα Λειτουργική. Εκεί ήταν φοβερή, ας πούμε. Έπαιζε η ψυχή μας πόνο, πονέσαμε πολύ. Όπως και για να πάμε στα κατεχόμενα που μας έδειξαν τα τότε στοιχεία, λες και περνάγαμε, δεν είχα ψυχή να περάσω. Δεν ήθελα να πάω, αλλά ήταν φοβερός ο έλεγχος για να πάμε που στα ελληνικά κόμματα, στα κατεχόμενα. Όταν πήγαμε στο κάτω της Κερίνιας, είπαμε να πάμε πάνω το επισκεφτούμε τα λοιπά. Πήγαινε μπροστά η γυναίκα μου, στα μαρέλη εισιτήριο. Εγώ του λέει, είχα πληρώσει εισιτήριο στην πατρίδα μου, του λέει, γίνεται ένα σκαμπάς, εκεί την τράβα, κάτι λέω, κάτσε, γιατί θα μας χώρουν σε κανένα πιντρούπι εδώ μέσα και θα φύγουμε το Αγίου ποτέ. Λοιπόν, δεν έχει εμπιστοσύνη στον Τούρκο και γι' αυτό, αδέρφια, πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση. Αυτό που είπε ο παππούς στο γιατρό που πήγαινε στο νοσοκομείο και το βρήκε στο διάβα του, ότι οι Τούρκοι δεν έχουν μέσα, είναι αυτό που μου λέει και ο πεθερός μου και η πεθερά μου και το άκουσα στην Κύπρο από μεγαλύτερους ανθρώπους. Ότι ο Τούρκος είναι Τούρκος και δεν αλλάζει ποτέ. Εμείς είμαστε λίγο ευκολόπιστοι. Άμα μας απλώσουν το χέρι, να τώρα ας πούμε θέλω να πάρουν τα F-16 τα αεροπλάνα, το παίξανε κανένα χρόνο λίγο χαλαρή, ήρεμη και τα λοιπά, έχουν και τα προβλήματά τους τα οικονομικά, πήραν τα αεροπλάνα, τώρα αρχίσαν να πάνε τα τσαλίμια. Λοιπόν, δεν είναι ο Τούρκος, είναι Τούρκος. Και επειδή είναι μεγάλο έθνος, εγώ όταν πήγα στην Κωνσταντινούπολη και με καλέσανε στο Σάπιο Παρθεναγωγείο να παρουσιάσω το βιβλίο που είμαι πολίτης Ατζάνου και περπάτησα στο πέρα, έπαθα πλάκα. Δηλαδή, δεν έβλεπε άνθρωπο πάνω από 30 χρονών. Νεολαία, νεολαία, χιλιάδες νεολαία. Και εδώ βγαίνει έξω και είμαστε όλοι παππούδες στον δρόμο. Βγαίνει το πρωί στον δρόμο να δεις τι γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το φτιάξατε, κορίτσια. Αυτό το λόγο δεν το είδα. Μπορείστε, παρακαλώ. Εγώ θεωρώ ότι από πλευράς ελληνικού κράτους και ενδεχομένως και μεγάλου πληθυσμένου του ελληνικού πληθυσμού είναι πάρα πολύ υποτονικό, επικίνδυνο υποτονικό το ενδιαφέρον για την Κύπρο, λες και είναι στο άπειρο. Παρακολουθώ το ΡΙΚ συχνά
Εκείνο το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι ότι ενώ πριν κάποια χρόνια εδώ πέρα στις ειδήσεις παρουσιάζανε στη γλώσσα την αραβική για τους μουσουλμάνους και λοιπά ειδήσεις, δεν κάνουν τίποτε για τα γεγονότα στην Κύπρο, την καθημερινότητα. Πρέπει να συμβεί κάτι πολύ χοντρό για να το πούνε. Ναι, δεν συμβαίνει, σαν να μην υπάρχει. Αντιθέτως, την ίδια ημέρα, αν ανοίξουμε το ΡΙΚ στις ειδήσεις του, θα δούμε πάρα πολλά για την Ελλάδα. Γι' αυτό σίγουρα η ευθύνη είναι των κομμάτων. Όλα είναι πολιτική. Ο κόσμος μένει στο σκοτάδι και νομίζει ότι το πρόβλημα της Κύπρου θα λυθεί, αλλά και αν ποτέ λυθεί, θα λυθεί με το χειρότερο τρόπο. Ακριβώς. Και κάθε σχέδιο που παρουσιάζεται είναι χειρότερο που λυθεί. Πάντοτε στο χειρότερο. Έτσι. Μου κάνει εντύπωση λοιπόν αυτό το πράγμα, ότι είναι που είναι μακριά το νησί. Δύσκολα και για οικονομικούς λόγους να το επισκεφτούν τα σχολεία που προτιμούν τη Ρώμη, ας πούμε, ή την Ελβετία. Αλλά θα μπορούσε τουλάχιστον να υπάρχει ψυχική επαφή μέσω των ειδήσεων. Ναι. Πολλά θα μπορούσαν να γίνουν, αγαπητέ μου, πολλά θα μπορούσαν να γίνουν. Δυστυχώς δεν γίνονται και ίσως δεν θα γίνονται σε λίγο. Το ότι δεν υπάρχουν στα βιβλία πληροφορίες, στα σχολικά βιβλία πληροφορίες για τα θέματα αυτά. Η ζώσα πραγματικότητα νομίζω ότι έχει αξία. Είναι ευκαιρία πάντως φέτος τώρα με την ευκαιρία των 50 χρόνων να ζεσταθεί λίγο το θέμα. Για τους πρώτερους είναι στο βιβλίο είναι κλειδωμένο, σαν να μην υπάρχει. Υπάρχει το κινητό και άλλα ενδιαφέροντα. Όπως δυστυχώς. Θα σας προτρέψω πάντως όταν θα πάρετε στο σπίτι να διαβάσετε το ποίημα του Παλικαρίδη προς τους παλιούς συμμαθητές. Δεν θα το διαβάσω γιατί θα υπάρχουν τα κλάματα, γι' αυτό δεν το διαβάζω. Για κανένα. Εγώ πάντως έχω να πω ότι μόλις χθες ήρθα από την Κύπρο με τους συναδέλφους εκεί, τους Νεοκυπρίους, που δουλεύουν στο Πανεπιστήμιο στις βιβλιοθήκες. Οι περισσότεροι μας αγαπάνε πάρα πολύ και εγώ άκουγα διάφορα την κατάσταση στην Κύπρο και το 2001 και τώρα. Ότι οι Κύπροι έτσι δεν μας θέλουν, δεν μας κάνουν. Και τα βράδια που βγαίναμε και τους ρωτούσα πώς αισθάνεστε για τους Έλληνες. Νομίζετε ότι έχετε προδοθεί. Παρόλο που δεν γνωρίζω πολλά από τα πολιτικά εκείνης της εποχής τι παίχτηκε. Μας αγαπάνε πάρα πολύ. Πολύ έντονο το θρησκευτικό συνέστημα. Πάρα πολύ. Πολύ ελληνική σημαία. Πάρα πολύ. Και νομίζω ότι μας αγαπάνε και το δείχνουν. Δεν ξέρω όλοι, ναι. Πάντως εγώ με όσους συναντήσεις. Εγώ πρωτοπήγα στην Κύπρο το 1983. Τα πρώτα χρόνια που πήγαινα υπήρχε ένα κύμα δυσαρέσκειας έντονης, ότι μας αφήσατε, μας προδώσατε κτλ. Υπήρχε. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται αυτό, έχω κάποια χρόνια να πάω. Και είναι μικρότερη συνάδελφο που μένω. Ναι. Δεν είναι μεγαλύτερη, δηλαδή έχει καλύτερη. Και ταξιδεύουν πολύ στην Ελλάδα οι Κύπροι, έτσι. Εν αντιθέσει με εμάς, όπως λέει ο κύριος. Λοιπόν, και τώρα θα παρακολουθήσουμε τους χορούς του γυναικείου χορευτικού του Συλλόγου Μικρασιατών Επαρχίας Φαρσάλου.
Φυσικά την πρόεδρο Μικρασιατών Επαρχίας Φαρσάλων, κυρία Βάσο Κοντοπούλου και τον χορηγητή Μικρασιατών Επαρχίας Φαρσάλων, που έκλεισε με αέρινη χάρη και μαγευτική μαγεία της Ανατολής και των χαμένων πατρίδων τη σημερινή μας εκδήλωση. Τον κύριο Κώστα Αντωνόπουλο, επίτιμο μέλος του Συλλόγου μας για τη βιντεοσκόπηση. Τον κύριο Ζαχαρή Φώτη, τον αγαπητό εκπαιδευτικό συνάδελφο για τη ρύθμιση του ήλιου. Τον κύριο Μίλτο Δασκαλόπουλο για τον εξοπλισμό του ήχου. Τον κύριο Νίκο Αγγελόπουλο που στηρίζει την προσπάθεια του Συλλόγου Κάστρο Κορίνθου με πολύ αγάπη. Τέλος, τους Προέδρους, μέλη του ΔΣ, μέλη των Συλλόγων, Πολιτιστικών Συλλόγων και Συλλόγων Γυναικών Επαρχίας Φαρσάλων. Τους φίλους των Συλλόγων, τους φίλους μας, που στηρίζετε τις δράσεις μας και χάρη σε εσάς πορευόμαστε το όμορφο ταξίδι του πνεύματος, της παράδοσης και της δημιουργίας. Εννοείται τον αγαπητό μας καλεσμένο, τον πυρό και συγγραφέα κ. Θοδωρή Δεύτερο, που εύχομαι η σημερινή μέρα να αποτελέσει την αρχή για περισσότερες συνεργασίες και εκδηλώσεις των Συλλόγων μεταξύ μας. Σημασία δεν έχει ο τόπος, σημασία έχουν οι ρίζες. Ευχαριστώ. Σε βάλαμε σε μεγάλο κόπο.